Παίζουμε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ στην Τούμπα με μία ΑΕΚ η οποία σέβεται πάρα πολύ τον αντίπαλο. Έχει πετάξει το 3-5-2 του Κωστένογλου στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο ήταν μπάστε σκύλια, αλέστε ο ΠΑΟΚ από τα πλάγια. Ήτανε 3-5-2 και όχι 5-3-2. Αυτός διέλυσε όλη την πλάγια γραμμή του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Μετά το γύρισε η ΑΕΚ, αφού ήταν πια αργά και έπρεπε να φάει 2 και 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, και μιλάω για το πρώτο παιχνίδι. Το βλέπουμε μία ΑΕΚ η οποία σέβεται τον ΠΑΟΚ σε άξονα και γραμμές, τις πλάγιες γραμμές. Τι κάνει? Δεν ξεκινάει τον Ολιβέιρα και τον Λιβάγια μαζί και τον Μάνταλο μαζί. Πρέπει να φάει έναν από τους τρεις. Και προτιμάει να φάει τον Ολιβέιρα. Για μένα είναι λάθος αυτό. Έπρεπε να φάει τον Μάνταλο. Έπρεπε να φάει τον Μάνταλο. Γιατί έπρεπε να φάει τον Μάνταλο? Θα μπορούσε να παίξει με τρία χαφ, τον Σιμόες, τον γιο του Σαμπανάτοβιτς και τον Κρίστιση, και να παίξει με τον Λιβάγια σαν δεκάρι, τον Βέρντε και τον Ολιβέιρα. Να έχει μέσα πάντα τον Λιβάγια και τον Ολιβέιρα. Ο Μάνταλος, αν πάει στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο και κάνει συνεδρία, του πει ο ψυχολόγος, δεν θα ξαναπαίξει την Τούμπα. Δεν θα ξαναπαίξει σε τελικό, δεν θα ξαναπαίξει με τον ΠΑΟΚ αντίπαλο. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει αυτό το κακοψυχολόγητο, να πούμε, το προηγούμενο. Σαν να τρακάρεις με το αυτοκίνητο και να πεις μετά να ξαναοδηγήσω, μπαίνεις να οδηγήσεις. Δεν μπαίνεις. Κακώς λοιπόν ξεκινάει το Μάνταλο. Ο Μάνταλος με τρία χαφ από πίσω δεν μπόρεσε να μπει πάνω στον Εσίτη, ο οποίος είναι αδύναμος κρίκος για τον ΠΑΟΚ, και να δημιουργήσει καταστάσεις. Άντε επιδείξου ρε Μάνταλε. Άντε επιδείξου ρε Μάνταλε. Ποδοσφαιρικά. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφει η ΑΕΚ δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο Λιβάγια, ο οποίος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή με τον Βαρέλα και τον Ίγνασο και μαλώνει εκεί. Περιορισμένος χώρος. Και πίσω βγαίνει ο Βρέντε με τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος ο Σύπαρον. Πάνω σε εσίτιδες, έτσι, του κόλλου παίκτες. Αμυντικά. Ποιος εσίτης τώρα? Κάναμε ανέκδοτα με τον Εσίτη. Κάναμε ανέκδοτα με τον Εσίτη. Και πάει ο Μάνταλος και δεν τραβάει πάνω στον Εσίτη. Και λέμε διακριθέντας ο Εσίτης τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι. Και δεν λέμε άδικα. Αλλά εδώ θέλουμε να αναλύσουμε. Είναι ο Εσίτη καλός ή ο Μάνταλος κακός σε αυτή την ιστορία? Τώρα κάποιος θα μου πει που αναλύει πολύ το ποδόσφαιρο, μα ο Μάνταλος έπαιξε αριστερά. Ο Μάνταλος έπαιξε αριστερά, αλλά έπεφτε περισσότερο πάνω στον Εσίτη. Εκεί έπεφτε ο Μάνταλος. Εκείνη ήταν η δουλειά του Μάνταλου. Και απέτυχε ο Μάνταλος να πέσει πάνω στον Εσίτη. Και ο Εσίτη φοβήθηκε να πάει εκεί. Και ο Εσίτη την έβγαλε μια χαρά, γιατί είχε να αντιμετωπίσει Σιμόε, Κρίστεσιν, Σαμπανάτζοβιτς, οι οποίοι δεν δημιουργούν ούτε με μιξοπίνελα σε πίνακα που ζωγραφίζει μωρό παιδί. Μιξοπίνελα επιθετικά αυτοί οι τρεις. Κρίστεσιν, Σαμπανάτζοβιτς και Σιμόες. Δημιουργία 0. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ εδώ στο επιθετικό κομμάτι καταστρέφει Μάνταλο, και είναι η μεγαλύτερη καταστροφή της Ολιβάγια που πάει σε μικρούς χώρους να παίξει center for. Όμως μεσοαμυντικά η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί έκλεισε ο ένας ο χαφ έκλεισε τον Μίσιτς πάρα πολύ καλά. Βοήθησε και ο Σιμόες και ο Σαμπανάτζοβιτς, ο οποίος ήταν, αν ήταν καλός χαφ ο Σαμπανάτζοβιτς, θα έκανε και άλλα πράγματα, μέτριων διαστάσεων παίκτης. Έκλεισε λοιπόν σε ψηλό σημείο τον Μίσιτς, ο οποίος Μίσιτς ήταν κακός. Έκανε το χειρότερο του παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ κόπηκε από εκεί, γιατί ο Μπίσερβαρ έπαιξε σαν δεύτερο φόρ με την κολοκαθιστρική του κουλτούρα. Δεν μπόρεσε να πάρει μπάλα να δώσει και να κάνει και να μπει μέσα. Ο Μπίσερβαρ είναι σε αθλία κατάσταση. Και το είδαμε και χθες ότι ο Μπίσερβαρ είναι σε αθλία κατάσταση. Αλλά ο Κρίστησης κλείνει το μάτος ψηλά. Βοηθάει το Χουλ με τον Γιαννούλη. Με τον Λιμιό. Αν παρατηρήσετε σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, ο Κρίστησης αφήνει το χώρο του κέντρου. Υπάρχει άλλος παίκτης πάνω στο Μίσιτς και πάει στο μάτος. Ο οποίος Μάτος δεν κάνει πολλά ανεβάσματα, ή τέλος πάντων δεν τον αφήνουν να κάνει πολλά ανεβάσματα το Μάτος. Ωραία. Και από την άλλη μεριά υπάρχει
πολύ καλός ο Βέρντε στο αμυντικό κομμάτι, πολύ ταχυδυναμικός. Και ο Μπακάκης ο οποίος κλείνει τη μεριά του ΠΑΟΚ που έχει να κάνει ας πούμε με Γιαννούλη και με Βιερίνια. Ο Βιερίνια, όσο το παιχνίδι είχε τα τρία χαφ της ΑΕΚ και τα μέτρα ήταν μικρά, δεν μπόρεσε να πάρει ιστορίες πάνω του. Ο Βιερίνια φάνηκε και θα το δείτε σε κάποιες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι που και βγήκε βέβαια, γιατί βγήκε αργά και μπήκε ο Πέλκας, όταν βρήκε χώρους, όταν βγήκε ο χαφ της ΑΕΚ. Βγήκε ο χαφ της ΑΕΚ και ο Βιερίνια, ο Λιμιός και ο Πέλκας, μάλλον ο Βιερίνια και ο Λιμιός και ο Ακπομπ, τρεις, βρήκαν χώρους και μπορούσαν να κάνουν προϋποθέσεις για δεύτερο, τρίτο γκολ, αποβολές, πέναλτι κτλ. Πολύ καλή λοιπόν η ΑΕΚ στο να αναχαιτήσει Βιερίνια, Γιαννούλη, Λιμιό και Μάτος, αυτά που δεν πρόσεξε στον πρώτο γύρο, και να κλείσει στο χώρο του κέντρου όχι τον Μπίσεσβαρ που έπεφσε στα center back, αλλά τον κινητήριο μοχλό που λέγεται Μίσιτς. Και δεν προσέχθηκε από κανένα προπονητή, γιατί δεν τον ξέραμε τον Μίσιτς και δεν τον ξέρανε τον Μίσιτς. Τώρα λοιπόν ένας προπονητής κανονικός τη ΑΕΚ τους κλείνει. Το παιχνίδι ήταν για ισοπαλία. Το πιο δικαίο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ το πήρε γιατί έκανε μια μαλακία χοντρή, αμυντική. Ένας χάφτης ο οποίος είναι σε πτώση, ο Σιμόες, και ο οποίος αρχίζει και αυτός και παίζει με τα χέρια σαν το Μάτος. Άμα αρχίζεις και βλέπεις τον άλλο να παίζει έτσι, ο Μάτος να παίζει έτσι, ο Σιμόες να έχει κόλλο ο Βιερίνια προς τα πίσω, όχι με πλάτη στην εστία και να τον τραβάει. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό. Και πάμε τώρα, είναι φάουλ ή όχι. Δεν έχω καμία διάθεση στους καυγάδες, στις κοκορομαχίες όλων αυτών των ανόητων παραγόντων γραφείων τύπου του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, να μπω στη μέση και να λέω διάφορα. Αλλά είναι πολύ λεπτή φάση αυτή με τον Σφιντεύσκη και θα πω το εξής. Εάν τον τράβηξε, εάν τον έσπρωξε δυνατά και έπεσε και δίνει τον πέναλτι, ο Βράνιες γιατί δεν διαμαρτύρεται? Γιατί δεν πάει ο Βράνιες να πει με έκανε, με έσπρωξε, με έκανε, με έρανε? Γιατί δεν πάει ο Σιμόης, γιατί δεν πάει ο Μπάρκας? Γιατί εκείνος ο Σαφουνοκέφαλος, ο Δημητριάδης, ο Βασίλης, η Μοσχαροκεφαλή δεν πάει? Εκείνη η Μπουγουρούνα. Δεν πάει ο προπονητής και δεν πάει η Σπυριάρα. Η μαμά του Μπρούτο. Ο Μάνταλος. Δεν πάει η Σπυριάρα πάνω να πει αρχηγός, έλα εδώ ρε φίλε, τι έγινε, εδώ μου κάνεις τον παίκτη με αυτό. Παρά τα αυτά βλέπουν στο αεροδρόμιο το μάτς και τους σφυράνε ότι ξέρεις έγινε τέτοιο. Και βγάζουν μετά δύο ώρες μια ανακοίνωση να πούμε για το φάουλ. Του κόλλου. Όπως του κόλλου όταν φωνάζανε εδώ οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς, ο Αγκούστο τον κάναν φάουλ. Ο Αγκούστο είναι φακλάνα. Ο Αγκούστο είναι χοντρός, είναι αργός. Του πήρε την μπάλα ο άλλος στο πρώτο μάτς, μπορεί να του κάνει και λίγο φάουλ. Τι να κάνουμε τώρα, δεν το σφύριξε. Σφαγή θα το πούμε. Δηλαδή ασχολούνται οι μαλάκες οι παοξίδες με το 2-2. Ο Αγκούστο με κάνει φάουλ. Ράντε γαμηθείτε. Όπως είπα, ράντε γαμηθείτε τους παοξίδες με τον Αγκούστο στο 2-2. Θα πω και σε εσάς αεξίδες, άντε να πάτε να γαμηθείτε με τον Βράνιες. Να πάτε να γαμηθείτε και οι μεν και οι δε. Είστε μαλάκες, κοριτσάκια με κοτσίδες. Αρχίζετε. Δεν το φάουλ. Τι φάουλ, ναι. Σίμωρη Ζαβούνα, Δημητριάδη. Γιατί δεν έτρεξε εκεί με τον άλλο, τον Λιμπερόπουλο? Ο Λιμπερόπουλο δεν ήταν εκεί, ο Λιμπερόπουλο. Ο Βράνιες έπεσε κάτω, τι έγινε? Του πήγε μικρή πούτσα να πούμε ο Σφιντεύσκη και τον έπιασε ψυχολογικό και έπεσε κάτω να πούμε. Σαν την κόμενα. Εστέρια άλλα από εκεί πέρα. Παίξατε μπάλα, χάσατε. Τι πάτε με τον Ολυμπιακό, τον Περέιρα? Λέτε ότι το πληρώνει ο Σαββίδης? Αν το πληρώνει ο Σαββίδης όπως λέτε, δεν ξέρω. Λεφτά και εσείς έχετε καριόλες, πάτε δώστε του παραπάνω να σφυρίζει εσάς. Αφού στην Ελλάδα είστε πουσταράδες. Όποιος δίνει λεφτά δίνει υπέρ και διαιτησία. Αν το κάνει ο Σαββίδης, μαγκιά του. Όπως το κάνει ο Κόκαλης, μαγκιά του. Τα ρίχνε στις ενώσεις, τα λιγούρια τρώγανε, μπαμ, 80-20 ο κύριος Κόκαλης διαιτησία. Ο Βαρέλα βάζει την ποδάρα του ανάμεσα στα πόδια, στα ρίσκια άνοιξε τα πόδια η φόρμ σου. Και βγήκε το πόδι του. Εγώ νόμιζα η πούζα του ήταν, δεν νόμιζα ότι ήταν το πόδι να πούμε. Ακουμπάει την μπάλα. Και όχι μόνο ακουμπάει την μπάλα, δεν ακουμπάει ούτε την τρίχα από το αρχίδι του Κρίστενσεν. Κρίστενσεν δεν ήταν. Δηλαδή βάζει το πόδι του ανάμεσα στα δύο πόδια του Κρίστενσεν
παίρνει ελαφρά την μπάλα και δεν ακουμπάει, επαναλαμβάνω, η τρίχα του, η γουρουνίσια τρίχα του Βαρέλα, ούτε το δεξί αρχίδι της τρίχας, την τρίχα του δεξιού αρχίδιου του Κουρίση. Τι πέναλτι ζητάτε? Πώς θα σε δώσει πέναλτι? Υπάρχει ανατροπή. Και μετά το άλλο που ζητάει για το, για το χέρι, χτυπάει στη μάπα. Δίνει μια κεφάλι που έχει ο Βαρέλα, σαν βόδι με. Χτυπάει στο αυτό. Πώς ζητάτε πέναλτι? Και σας προτρέπω να δείτε τον συνάδελφό μου, τον Θοδωρή Τωραλή, ο οποίος λέει: μην λέτε μαλακίες, χάσαμε, μην διαμαρτυρόμεθα. Το μάτς άρχισε να γοητεύει μόλις ο Τάκης Χαλάς έκανε το 1-0 με πέναλτι. Όταν ο Τάκης Χαλάς, αυτός είναι, παίρνει το πέναλτι. Δηλαδή περιμένανε στον ΠΑΟΚ το Βιερίνια να κάνει την αυτή για να πάρει τον πέναλτι. Δηλαδή αναδεικνύεται εδώ πόσοι μεμονωμένοι παίκτες δεφορμέ έχει ο ΠΑΟΚ. Και καθαρίζει πάλι ο Βιερίνια που δεν είναι έτοιμος. Και βγάζει Βάσο η Βιερίνια μια ανακοίνωση για να μας πει πόσα κιλά αρχίδια έχει ο Βιερίνια. Ψέματα λέει. Ολόκληρος ΠΑΟΚ, 60 εκατομμύρια, ο 34χρονος ανέτοιμος Βιερίνια σε παίρνει άλλο ένα μάτς να πούμε σου δίνει βαθμούς. Δεν κάνει καμία στέρε, λέω, οι υπόλοιποι. Αδικό έχω. Και όπως λέω ο Κόκκινος, φάμα τα λέω. Ο Μάτος στο πρώτο ημίχρονο δεν πήρε κούρσες. Δεν πήρε. Στα πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου ή έχει πάρει εντολή από τον Τζίπρα του ΠΑΟΚ, τον προπονητή, ή από μόνος του έχει την ευφυΐα, γιατί ο δεύτερος σε ευφυΐα παίκτης είναι ο Μάτος μετά τον Βιερίνια. Και ξέρει και προφυλάσσεται και πώς θα κάνει και πώς πουστιές θα δώσει χωρίς να πάρει κάρτες. Είναι μεγάλη κουβάλα ο Μάτος. Πολύ έξυπνος παίκτης. Έχει πάρει κούρσες με το Λιμιό και κάνουν ένα δίδυμο φοβερό. Ένα κομμάτι που παίρνει ο ΠΑΟΚ τον πέναλτι είναι το ανέβασμα του Μάτος στα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου από τη δεξιά μεριά και έρχεται στην πλάτη του Λιμιού, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να μπει, αλλά μπορεί να φορτώσει. Και από φόρτωμα έγινε αυτό που έγινε. Το μάτς, επαναλαμβάνω, έγινε γοητευτικό μετά το 65ο λεπτό, όταν και αποφασίζει σωστότατα ο προπονητής της ΑΕΚ να περάσει στον χαφ Σαμπανάτζοβιτς τον Ολιβέρα και να παίξει 4-4-2 με Μάνταλο εξ αριστερά, Βέρντε εξ δεξιά και Λιβάγια με Ολιβέιρα. Τι γίνεται εκεί τώρα? Ο Λιβάγια φεύγει από τη μεγάλη περιοχή και έρχεται προς τα πίσω, κάνει το δεύτερο φορ, αλλά είναι αυτός ο οποίος παίρνει το μεγαλύτερο χώρο στο παιχνίδι. Και εκεί η ΑΕΚ γίνεται πιο γοητευτική, πιο παραγωγική, αλλά πίσω έχει να αντιμετωπίσει ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ταχύτητα και μπορεί να σου βγει στον χώρο και να σε σκοτώσει. Αν του ΠΑΟΚ του δώσει χώρο, θα σε γαμίσει. Και αυτό κάνει. Πολύ σωστές οι αλλαγές του Τσίπρα. Το ότι μπαίνει ο Ακπομ στο Σφιντεύσκι, ο οποίος Ακπομ έχει και την τρίπλα και τη διείσδυση περισσότερο από τον άλλον και είναι και πιο φρέσκος, είναι μια πάρα πολύ σωστή αλλαγή. Και ο Πέλκας είναι πολύ σωστή αλλαγή, γιατί εγώ περίμενα να βγάλει τον Μπίσεσβαρ, αλλά βγάζει τον Βιερίνια. Σωστά. Ο Πέλκας έρχεται σαν τρίτο χαφ και έχει περισσότερα μαρκαρίσματα και περισσότερα κλεψίματα και χώρο για να φύγει. Ο Πέλκας τι θέλει? Θέλει να γυρίσει πίσω να μαρκάρει, να πάρει την μπάλα, να τη δώσει, να του την ξαναδώσουν και να βρει μια ανοιχτή άμυνα να μπει κατά μέτωπο. Τρίπλα δεν έχει. Διείσδυση σε κλειστό χώρο δεν έχει. Τι έχει? Μαρκάρει καλύτερα από τον καθένα. Έρχεται και σαν χαφ και όταν βρει χώρο φεύγει βολίδα στο χώρο και δεν τον προλαβαίνει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σωστή αλλαγή με τον Πέλκα σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού. Και όταν η ΑΕΚ βάζει 3 εννιάρια, το πάει στο πατριωτικό η ΑΕΚ, δηλαδή βάζει Γιακουμάκη 9, Ολιβέρια 9, Λιβάγια 9, εκεί ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μία κίνηση. Ή να πετάξει τρίτο στόπερ για να κλείσει τον αέρα και τα φόρμα στην περιοχή, ή να βάλει τέταρτο χαφ. Οι προπονητές κάνουν στο μοντέρνο ποδόσφαιρο, βάζουν τον τέταρτο χαφ. Έβαλε τον Μαωρίσιο. Βέβαια, αν το τρώγε, πρόσεξε τώρα στην κριτική τι πούστιδες μπορεί να γίνουμε. Αν το τρώγε, θα λέγαμε πρέπει να βάλει τρίτο στόπερ. Έκανε πάντως την κίνηση να κλείσει την ΑΕΚ πιο επάνω στο χώρο του κέντρου. Η φιλοσοφία του ήταν: θα κλείσω την ΑΕΚ για να μην πάει μπάλα στην περιοχή.
Ανέβαζε τρίτο στόπερ, θα έλεγε αφού θα πάει μπάλα στην περιοχή, πρέπει να έχω τρίτο στόπερ να πηδήξω. Μπορούμε να το κρίνουμε ποικιλοτρόπω. Εγώ θα έβαζα τρίτο στόπερ. Αυτό έβαλε τέταρτο χαφ. Δικαιώθηκε. Και όχι μόνο δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε πάρα πολύ γιατί με τέταρτο χαφ στο 85 βγάζει τις δύο αντεπιθέσεις με κλοπή στο χώρο του κέντρου πάνω στην άμυνα του αντιπάλου και κερδίζει το δεύτερο πέναλτι, το φάουλ που τέλος πάντων θα μπορούσε να γίνει και 2-0. Ήταν το πρώτο μάτσο που ο Φερέιρα κοουτσάρει πάρα πολύ καλά, στείνει την ομάδα πάρα πολύ καλά και δικαιώνουμε παρά την ήττα της ΑΕΚ ότι έχει πολύ καλό προπονητή και πρέπει να τον προσέξει και με καλύτερο υλικό. Είναι καλός προπονητής, θα πρέπει να μείνει εκεί, αλλά με καλύτερο υλικό. Αυτά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα